Θα ανησυχούσα. Ναι, ναι, σωστά. Προεκλογικά είναι και πάλι, κύριε Βλέπη. Έχουμε άλλες εκλογές. Δεν έχετε άγχος να θυμάστε τις περιφερειές μας. Ναι, να τις πούμε όμως. Να τις γράφουμε, θα τις λέμε κανονικά, δεν θα σας αφήσουμε έτσι, γιατί δεν πρέπει να πάει έτσι. Να τις πούμε όμως. Ο κ. Πλεύρης επανεξελέγει στην πρώτη Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία. Ο κ. Παπάς επανεξελέγει στον νότιο τομέα Αθηνών με τον ΣΥΡΙΖΑ. Συγχαρητήρια λοιπόν και στους δύο και καλή νέα επιτυχία. Τώρα είναι με λίστα βέβαια, αλλά. Δεν έχει σημασία. Τώρα, όπως είπε και ο κ. Δεν γίνεται να έχουμε επιτυχία και οι δύο πάντως. Τώρα ένας από τους δύο θα σωστά επιτύχει. Τώρα λοιπόν, πάμε να δούμε. Πάμε να ξεκινήσουμε τον κύριο Παπά. Εγώ πρέπει να σας πω χτες στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, εδώ βλέπω το πρωτοσέλιδο της Αυγής, το μήνυμα του Αλέξη Τσίπρα. Νόμιζα ότι θα γίνει μια συζήτηση και θα ακούσουμε τι θα πει ο ένας, τι θα πει ο άλλος, αυτά, βγουν κάποια συμπεράσματα. Τελικά δεν έγινε αυτό. Ναι, εντάξει, νομίζω ότι λογικό είναι να γίνει συζήτηση όχι μεσούς της προεκλογικής περίοδου, αλλά μετά την ολοκλήρωση του εκλογικού κύκλου. Εμείς δεν είμαστε κόμμα το οποίο έτσι, πώς να σας πω, στερεί από τη δημόσια συζήτηση ειδήσεις με βάση και την εσωτερική του και τις εσωτερικές του εξελίξεις. Και νομίζω ότι πολύ καλώς είπαμε ότι αυτή η συζήτηση θα γίνει οργανωμένα όταν ολοκληρωθεί ο εκλογικός κύκλος, μελετήσουμε τα αποτελέσματα και τα αξιολογήσουμε κανονικά στις συλλογικές μας διαδικασίες. Αυτή η συνεδρίαση ήταν η συνεδρίαση της εκκίνησης του προεκλογικού αγώνα. Δεν ήταν η πρώτη μετεκλογική, ήταν η πρώτη προεκλογική συνεδρίαση. Δόθηκε το σήμα της επανεκκίνησης και της αντεπίθεσης για την εκλογική μάχη. Έχετε, ο κύριος Τσίπρας πέρασε και μηνύματα, μια κυβέρνηση για τις εσωτερικές εξελίξεις. Μηνύματα και προς τα μέλη του κόμματος, αυτά τα προβεβλημένα που έκανε για κάποιες δηλώσεις και μίλησε, έκανε λόγο για πρόβλημα συνοχής ούτως ή άλλως, το οποίο εμφανίστηκε με τις δηλώσεις. Εσείς αυτό πώς το σχολιάζετε? Νομίζω ότι είναι ακριβές. Εμείς πληρώσαμε δύο πράγματα και αυτό το υπογράμμισε ο πρόεδρος εχθές στην ομιλία του. Το πρώτο είναι ότι είχαμε μια κυβερνητική πρόταση η οποία είχε αδυνατήσει από τις αρνήσεις των άλλων κομμάτων. Προσέξτε. Με συγχωρείτε. Δεν εννοώ ότι φταίνε τα άλλα κόμματα. Εμείς πρωτίστως την έχουμε την ευθύνη, γιατί είμαστε το μεγαλύτερο κόμμα της προοδευτικής αντιπολίτευσης, μέχρι πρότινος αντιπολίτευσης. Και θα έπρεπε γρήγορα να προσαρμόσουμε την στρατηγική μας στο δεδομένο ότι τα άλλα κόμματα αρνούνται να κάτσουν να συζητήσουν το σχηματισμό προοδευτικής κυβέρνησης. Και το δεύτερο βεβαίως ήταν και κάποια ολισθήματα, τα οποία σπρώξανε κοινωνικές κατηγορίες και ομάδες στην κάλπη της Νέας Δημοκρατίας οριδών. Δηλαδή έβλεπα στα exit poll ότι στους αυτοαπασχολούμενους η Νέα Δημοκρατία πήρε 53%. Είναι ένα αφύσικο ποσοστό με βάση και την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο όμως επισυνέβη από λάθη δικά μας, έτσι. Δεν μπορούμε το να ξεκινάς μια εκστρατεία, συγγνώμη που σας διακόπτω, και το, η στρατηγική σας βάση απλής αναλογικής ήταν η συνεργασία και να λες ότι εγώ θα πάω να συγκυβερνήσω, να κάνω μια συμμαχία. Δεν είναι, κατά κάποιους τουλάχιστον, ερμηνεύτηκε ως... Όχι, ήταν ακριβώς. Εννοείται για την προηγούμενη εκλογή. Ναι, ναι, ναι. Ήταν σαν να λες, εγώ πάω για τη δεύτερη θέση. Εμείς είχαμε μια πάγια θέση. Εμείς είχαμε μια πάγια θέση για την απλή αναλογική. Είπαμε ότι για να σχηματιστεί η προοδευτική κυβέρνηση πρέπει να είναι πρώτος ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό προφανώς επιβεβαιώθηκε, αλλά σαν να προεξοφλήθηκε από το εκλογικό σώμα ότι δεν μπορούσε να σχηματιστεί η προοδευτική κυβέρνηση. Εκεί είναι που κάναμε εμείς το λάθος και δεν προσαρμόσαμε τη στρατηγική μας όταν είχαμε εισπράξει τις σαφείς αρνήσεις των άλλων κομμάτων της προοδευτικής αντιπολίτευσης. Τώρα πάμε με ενισχυμένη αναλογική. Η ενισχυμένη αναλογική επιφυλάσσει ένα δευτερεύοντα ρόλο στα μικρότερα κόμματα. Είναι πάρα πολύ σκληρά τα διλήμματα. Θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία έχει όχι μόνο μία αντικοινωνική ατζέντα απλωμένη, αλλά και μία κρυφή ατζέντα συνταγματικής αναθεώρησης σε πολύ αρνητική κατεύθυνση. Θα ζητήσουμε από τη Νέα Δημοκρατία να ανοίξει τα χαρτιά της. Γιατί το λέτε αυτό, λόγω των δηλώσεων που έγιναν πρόσφατα. Λόγω των δηλώσεων του κυρίου Μητσοτάκη, ο οποίος είπε ότι θέλουμε μια ευρεία συνταγματική αναθεώρηση. Υποψιαζόμαστε όλοι και φανταζόμαστε, πιστεύω δικαίως, ότι δεν εννοεί μόνο το άρθρο 16. Αν εννοούσε μόνο το άρθρο 16, δεν θα τη χαρακτήριζε ευρεία. Και διερωτώμεθα δημοσίως. Αφορά την αναθεώρηση του άρθρου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την ασφάλεια του απορρίτου των επικοινωνιών. Αφορά τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων που προβλέπεται στο Σύνταγμα. Το άρθρο 5, βάσει του οποίου βγήκαν οι αποφάσεις 190 και 191 του Συμβουλίου της Επικρατείας που αποτρέπουν την ιδιωτικοποίηση της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΘ. Αυτά πρέπει να είναι ανοιχτά μπροστά στον κόσμο και ο κόσμος να αποφανθεί και για αυτά. Να μας απαντήσει ο κύριος Πλεύρης στην ουσία. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θα απαντήσω και σε αυτό. Πάμε στο γενικό πλαίσιο αυτή τη με τις εκλογές, επειδή είμαστε τη βδομάδα που ακόμα κάνουμε την αποτίμηση. Από την άλλη βδομάδα που θα μπούμε στην προεκλογική περίοδο και θα διαλυθεί η Βουλή, προφανώς θα γίνει συζήτηση και στα προγράμματα. Η αποτίμηση αυτή έχει δύο επίπεδα. Το ένα επίπεδο είναι ότι υπερψηφίστηκε η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας και αυτό που προτείνει η Νέα Δημοκρατία.
Και αυτό το λέω γιατί η Νέα Δημοκρατία παίρνει περισσότερες ψήφους από ό,τι πήρε το 2019. Δεν είχαμε δηλαδή απλώς μια ήττα και πτώση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά μια άνοδο της Νέας Δημοκρατίας. Είδαν οι πολίτες ένα θετικό πρόσημο σε αυτό το οποίο προτείναμε. Και το δεύτερο είναι προφανέστατα καταψηφίστηκε και η αντιπολιτευτική τακτική του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά σίγουρα και η πρόταση διακυβέρνησης η οποία τέθηκε από τον Αλέξη Τσίπρα. Για εμάς όμως έχουμε και αυτό που προσπαθούμε από τους πολίτες, ότι δεν είναι πρώτο ημίχρονο και δεύτερο ημίχρονο. Έχουμε νέες εκλογές, άδειες κάλπες, νέο δίλημα, παραμένει το δίλημα της κυβέρνησης χώρας, αλλά πια δεν έχουμε το δίλημα στη λογική προοδευτική διακυβέρνηση ή κυβέρνηση αυτοδύναμη της Νέας Δημοκρατίας. Πια έχουμε ένα δίλημα που θέλουμε να πείσουμε τους πολίτες ότι δεν είναι αυτονόητο ότι αυτό το οποίο ψήφισαν το Μάιο θα συμβεί. Και άρα πρέπει να έρθουν πάλι στις κάλπες να ψηφίσουν, να έχουμε μια αυτοδύναμη κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Καταλαβαίνω τα θέματα της αντιπολίτευσης, αλλά οι πολίτες δεν ψηφίζουν για αντιπολίτευση, ψηφίζουν για κυβέρνηση. Και έρχομαι σε αυτό το οποίο είπατε. Κοιτάξτε, γίνεται. Επειδή τέθηκε το θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης, δεν είναι υποχρεωμένο να το γνωρίζουν οι πολίτες. Η συνταγματική αναθεώρηση δεν γίνεται από μία βουλή. Άρα θεωρητικά, ό,τι ποσοστό και να έχει η Νέα Δημοκρατία, προτείνει συνταγματική αναθεώρηση και έρχεται επόμενη βουλή προκειμένου να ολοκληρώσει συνταγματική αναθεώρηση. Δεν έχουμε καμία λαζονία. Καταλαβαίνουμε ότι η συνταγματική αναθεώρηση απαιτεί ευρείες συνενέσεις και αυτό είναι το πνεύμα του συντάγματος. Το πνεύμα του συντάγματος δεν είναι ένα κόμμα να έχει 180. Το πνεύμα του συντάγματος είναι να υπάρχει περισσότερη ζύμωση μέσα στα ίδια τα κόμματα. Προφανέστατα λοιπόν είναι κρίσιμη η συνταγματική αναθεώρηση. Δεν υπάρχει θέμα δημοσίων υπαλλήλων. Τα άκουσα και αυτά να λέγεται, δεν υπάρχει πουθενά, ούτε το έχει ανοίξει ποτέ η Νέα Δημοκρατία το θέμα της μονιμότητας. Προφανέστατα, προφανέστατα έχουμε πει και ήδη και από τις προηγούμενες έχει φανεί θέματα, γιατί δυστυχώς δεν ολοκληρώθηκαν συνταγματικές αναθεωρήσεις και ειδικά του άρθρου 16 λόγω του ότι υπαναχώρησε το ΠΑΣΟΚ. Προφανέστατα υπάρχουν θέματα τα οποία θα τεθούν στη συζήτηση, αλλά να ξεκαθαρίσουμε το εξής, γιατί βλέπω ότι διακινείται ένα πλαίσιο το οποίο δεν θα πω ότι είναι αναγκαστικά fake news, αλλά οπωσδήποτε είναι ανακρίβεια. Να νομίζει ο κόσμος ότι αν η Νέα Δημοκρατία έπαιρνε ένα ποσοστό πολύ ψηλό, θα μπορούσε να κάνει συνταγματική αναθεώρηση. Συνταγματική αναθεώρηση έχει δύο βουλές και μεσολαβούν εκλογές. Εμείς λοιπόν ερχόμαστε και λέμε είναι μια κορυφαία στιγμή. Προφανέστατα η συνταγματική αναθεώρηση έχει θέματα. Έχουμε προτάξει το άρθρο 16 που το είχαμε προτάξει από την πρώτη στιγμή, αλλά σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει θέμα με δημόσιο υπαλλήλους. Και φαντάζομαι όλη αυτή η κουβέντα θα ανοίξει. Έχετε εικόνα πότε θα μας δώσετε στη δημοσιότητα τα άρθρα προς αναθεώρηση? Εσείς έχετε προς αναθεώρηση άρθρα? Έχει δηλαδή, αυτή τη στιγμή μιλάμε για κυβέρνηση, ανοίξατε, μιλάμε για κυβέρνηση. Ανοίξατε και ανοίγουμε. Μα κύριε Παπά, η πρώτη φάση της συνταγματικής αναθεώρησης ακριβώς είναι η ζύμωση του τι αλλάζει. Αυτό κάνει η πρώτη βουλή. Και η δεύτερη βουλή έρχεται επί καιρό. Δηλαδή, δεν είπαμε αυτά. Έχουμε βγάλει ατζέντα, κύριε Παπά, και ξέρετε. Ωραία. Το άρθρο 16 συνεχίζουμε, ότι εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχουν μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα πανεπιστήμια. Και προφανώς έχουμε και 4 εβδομάδες που θα συζητάμε για όλα αυτά στην προεκλογική περίοδο. Μετά το δελτίο ειδήσεων με την Νέα Δέλη. Επιστροφή εδώ στο στούντιο. Μαζί με τον κύριο Πλεύρη και τον κύριο Παπά είμαστε, κυρίες και κύριοι, και στην αποτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος και στις επόμενες κινήσεις. Πάντως, κύριε Πλεύρη, σας άκουγα νωρίτερα. Τα περί 180 εδρών και τέτοιων δηλώσεων δεν τις κίνησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Από το δικό σου το κόμμα ήρθαν και νομίζω ότι γι' αυτό ήταν και η δήλωση του Πρωθυπουργού περί αλαζονίας. Και προσέξτε τώρα, γιατί είναι άδεια η κάλπη, ίσως είδε κάτι εδώ. Όχι. Λοιπόν, δόθηκαν διευκρινήσεις και από τον Άδωνη, ο οποίος είχε τοποθετηθεί τι εννοούσε αμέσως, αλλά και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός βγήκε και ξεκαθάρισε το θέμα. Ξέρετε, δεν γιατί σας το λέω. Στόχο. Γιατί όταν κάποιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κάνει μια τέτοια δήλωση και μετά έρχεται ο αρχηγός του κόμματος και ζητά ή τοποθετείται και ο ίδιος τοποθετείται, δεν το δέχεστε. Μισό λεπτό. Όταν κάνει μια δήλωση δικό σας. Θα σας πω, υποψήφιος τώρα, το δέχεστε. Λοιπόν, πριν βγούμε εδώ πέρα, άκουγα τον κύριο Ξηδάκη. Ο οποίος κύριο Ξηδάκης πάλι τα βάζε με το λαό, είπε για σύνδρομο Στοκχόλμης. Αυτό είναι άκουσα μια άλλη συζήτηση, έχει δίκιο σε αυτό. Άκουσα τον κύριο Ζουράρη, ο οποίος για μένα είπε, πραγματικά δεν περίμενα να ακούσω τέτοιο πράγμα, ειδικά από αριστερό. Το να λέω ότι η δική μου ψήφος, επειδή είμαι καθηγητής ουσιαστικά, δεν μπορεί να είναι εισάξια με την ψήφο της κόρης μου.
Δεν άκουσα να αποδοκιμάζονται αυτές τις δηλώσεις. Ο κ. Ξετάκης καταρχήν είναι δημοσιογράφος. Δημοσιογράφος είναι, αλλά δεν πάει να ήταν υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν. Ο κ. Ζουράρης είναι. Να πάμε στον κ. Ζουράρη. Ο κ. Ζουράρης ήταν βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ συνολικά και ήταν υποψήφιος. Δεν είδα να καταδικάζονται αυτές οι δηλώσεις. Ακόμα και για τον κ. Κατρούγκαλο που έγινε προεκλογικά. Ο κ. Κατρούγκαλος είπε κάτι το οποίο ήταν βασική θέση του ΣΥΡΙΖΑ διαχρονικά, γιατί ο νόμος Κατρούγκαλου είναι νόμος. Καταλαβαίνετε ότι μπορούμε να ισχυριζόμαστε το ίδιο και για τον κύριο Γεωργιάδη. Στον κύριο Γεωργιάδη, πάμε στον κύριο Γεωργιάδη. Ο κύριο Γεωργιάδη την επόμενη μέρα. Απαντάτε καταφατικά στο ερώτημα τη κυρία Βίλντερ. Την επόμενη μέρα ο ίδιο ο κύριο Γεωργιάδη έκανε διευκρίνηση και ο κύριο ο πρωθυπουργό στη συνέντευξή του πήρε αποστάσεις από οποιαδήποτε σκέψη μπορεί να υπάρχει με τους 180. Άρα, ερχόμαστε και λέμε ότι ολοκληρώνουμε ένα θέμα. Και σε αυτό το πράγμα εμείς είμαστε ξεκάθαροι. Ερχόμαστε και λέμε, χωρίς απολύτως καμία ύπαρξη και αλαζονία, φανταστείτε ένα κόμμα που θα είχε περάσει εκλογές, θα είχε ανέβει 300.000, πόσο ανεβήκαμε, 250.000 πολίτες, και ο βασικός του αντίπαλος, η αξιωματική αντιπολίτευση, θα είχε χάσει 11,5 μονάδες. Πώς θα συμπεριφερόταν? Εμείς αντιθέτως, ερχόμαστε και λέμε, δεν θέλουμε καμία αλαζονία. Είναι μεγάλη ευθύνη που μας έρχεται ο ελληνικός λαός και λέει ότι ακούω την κυβερνητική σας πρόταση και δεν ακούω αυτό που μου λέει η αντιπολίτευση. Δεν θέλουμε να μπούμε στα εσωτερικά του ΣΥΡΙΖΑ. Μπαίνουμε μόνο στο βαθμό που γίνονται δηλώσεις που μπορεί να αφορούν τη Νέα Δημοκρατία ή να έρχονται σε αντίθεση με. Δεν ήρθαμε ποτέ να πούμε τι πρέπει να κάνει, ούτε αν έπρεπε να γίνει ή δεν έπρεπε να γίνει. Δεν είναι δική μας δουλειά. Και ερχόμαστε και λέμε στους πολίτες ότι είναι πολύ ενδιαφέρον με αυτό που γίνεται συνολικά στην αντιπολίτευση και καταλαβαίνω ότι για να υπάρχουν ισχυρές δημοκρατίες πρέπει και η αντιπολίτευση να είναι ισχυρή στην πορεία της, αλλά αυτή τη στιγμή το διακύβευμα είναι να έχουμε κυβέρνηση. Πάντως, κύριε Παπαπηδί, είδα ότι σταθήκατε σε αυτό που είπα. Αυτή τη στιγμή στο ΣΥΡΙΖΑ έγινε το εξής. Ο κ. Κατρούγκαλος έκανε τη δήλωση και αμέσως είχαμε την αποπομπή του. Όμως δεν είδαμε το ίδιο από την πλευρά του κόμματος όταν έκανε και ο κ. Τσακαλώτος τη δήλωση για ένα άλλο σύστημα, ένα άλλο νόμισμα, να σας θυμίσω, ούτε όταν την επομένη των δηλώσεων του κ. Τσίπρα. Γιατί όχι να μην είναι μια, λέμε ναι σε μια κυβέρνηση ηττημένων, όταν μόλις το έχει απορρίψει ο κ. Τσίπρας. Αν βγαίνουν τα κουκιά, δεύτερο και τρίτο κόμμα, γιατί όχι? Τότε είπατε ότι είναι μια σκέψη. Νομίζω, αν θυμάμαι καλά. Προσέξτε, θα ήθελα να σας ζητήσω να δείτε ή να ξαναδείτε την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα εχθές, όχι εσείς προσωπικά, στον κόσμο το λέω. Είναι μια ομιλία η οποία αναγνωρίζει και αυτού του τύπου τα λάθη. Και αυτού του τύπου τα λάθη νομίζω σωρεύτηκαν στο εκλογικό αποτέλεσμα και αποτυπώθηκαν. Τώρα είναι μια καινούργια μέρα. Συμφωνώ με τον κύριο Πλεύρη ότι οι κάλπες είναι άδειες. Είναι εντελώς άλλη αναμέτρηση. Προφανώς εμείς ξεκινάμε από ένα δυσμενές σημείο, διότι υπάρχει το προηγούμενο αποτέλεσμα. Αλλά είναι άλλο εκλογικό σύστημα. Είναι μια μάχη για δύο. Ο κόσμος πρέπει να επιλέξει. Και θέλω να πω στον κύριο Πλεύρη ευθέως. Εντάξει, κρατάει χαμηλούς τόνους και είναι λογικό. Πιστεύω ότι μεγάλο κομμάτι του κόσμου πήγε στην κάλπη και στην κάλπη της Νέας Δημοκρατίας έχοντας στο μυαλό του μόνο το ζήτημα της κυβερνητικής σταθερότητας. Δεν ήταν μια λευκή επιταγή έγκρισης του αντικοινωνικού προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας. Παράδειγμα, δεν θεωρώ ότι όλοι όσοι ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία θέλουν απελευθέρωση των πληστηριασμών. Θέλουν να υπάρχει κάποια προστασία της πρώτης κατοικίας. Δεν θεωρώ ότι όσοι ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία θέλανε να τους δώσουν λευκή επιταγή για μια συντηρητική αναθεώρηση του συντάγματος. Δεν θεωρώ ότι όλοι όσοι ψήφισαν Νέα Δημοκρατία είναι έτοιμοι να δεχθούν ότι πρέπει να αυξηθούν έτη περαιτέρω οι ιδιωτικές δαπάνες για την υγεία. Η κοινωνία μας έχει ανάγκη ένα προοδευτικό πρόγραμμα και μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να είναι η πολιτική κοινωνική ανάσχεση σε αυτά τα σχέδια. Το ΠΑΣΟΚ έκανε τις επιλογές του, έκλεινε το μάτι στη Νέα Δημοκρατία πριν τις πρώτες εκλογές και τώρα έχει έναν μονομέτωπο προς το ΣΥΡΙΖΑ. Οι προοδευτικοί πολίτες μπορούν να βγάλουν τα συμπεράσματα τους. Θυμάται ότι σαν κόμμα της αντιπολίτευσης τα προηγούμενα χρόνια κάνετε κάποια λάθη, συγκεκριμένα όμως γενικά. Να σας πω κάτι που έχω κατά νου, γιατί είναι μια χθεσινή είδηση που έχω εδώ μπροστά μου, ότι ο αρχισυντάκτης του γνωστού γερμανικού περιοδικού Der Spiegel τέθηκε, απολύθηκε τέλος πάντων, έχασε τη θέση του. Ένας από τους λόγους, δεν ήταν ο μόνος, αλλά ήταν ένας από βασικούς λόγους, ότι εκείνη η ιστορία με την μικρή Μαρία στον Εύρο, που αποδείχθηκε ότι δεν ήταν αληθής. Την οποία όμως είχε σπεύσει να υιοθετήσει τότε ο ΣΥΡΙΖΑ και να την κάνει κορονίδα για 2-3 μέρες της κριτικής του. Εντάξει, δεν νομίζω ότι αυτά τα σημειακά θέματα παίξαν καθοριστικό ρόλο και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι όλες οι δημοσκοπήσεις ακόμα και λίγα 24 ώρα πριν από τις κάλπες δείχνανε κάποιες διαφορές οι οποίες ήταν πιο μαζεμένες και πιο εύλογες. Την τεράστια διαφορά την έκανε κατά τη γνώμη μου το ζήτημα της κυβερνησιμότητας, στο οποίο εμείς είχαμε μια δομική αδυναμία την οποία
και να αναγνώρισαμε. Να κλείσουμε τον κύριο Πλεύρη, ο οποίος και σε λίγο μάλιστα να το θυμίσουμε και αυτό. Παραδίδεται στην υπηρεσική υπουργό την κυρία. Τώρα το μεσημέρι, δεν είναι, στην κυρία Κοτανίδου. Ναι, ορκίζεται και εμείς νωρίς το απόγευμα θα κάνουμε και την παράδοση. Πρώτα απ' όλα να πω και από εδώ και να της ευχηθώ και καλή επιτυχία, γιατί το Υπουργείο Υγείας, πιστέψτε με, δεν υπάρχει υπηρεσιακό σημείο. Υπάρχουν κάποια υπουργεία που πάντοτε έχουν καθημερινή διαχείριση. Βέβαια, κυρία Κοτανίδου, να θυμηθούμε όλοι, είναι από τους γιατρούς που μας έχουν κάνει περήφανοι, είναι σε ΜΕΘ, εργάζεται και πιστεύω ήμασταν, συνεργαζόμασταν όλο αυτό το διάστημα σε μια σειρά από θέματα. Θεωρώ ότι είναι πολύ τιμητικό κάποιος να γίνεται υπηρεσιακός υπουργός και δείχνει η κοινωνία συνολικά, γιατί όλα τα κόμματα λίγο πολύ αποδέχονται ότι έχει έναν πιο σημαντικό ρόλο και από εκεί και πέρα θα τις παραδώσουμε. Δεν υπάρχουν εκκρεμότητες, υπάρχει κυρίως διαχείριση. Σε αυτά που είπε τώρα ο κ. Παπάς, να ξεκινήσω από κάτι το οποίο συμφωνώ. Δεν πρέπει να θεωρούμε δεδομένους πια τους πολίτες. Όπως και να ψηφίζουν. Βλέπουμε ότι από το 2012 και μετά οι πολίτες πραγματικά έχουν τις προτιμήσεις τους, αλλά είναι έτοιμοι ανα πάσα στιγμή όταν ακούνε κάτι να το δέχονται. Και κανείς δεν λέει ότι έχουμε πάρει λευκή επιταγή. Βέβαια, κρίθηκε ότι οι πολίτες δεν άκουσαν τόσο πολύ την αντιπολίτευση και τους κινδύνους που έφερνε για το πρόγραμμά μας. Αντιθέτως, οι ίδιοι αυτοί πολίτες θεωρούν ότι το πρόγραμμά μας βρίσκεται πολύ πιο κοντά στις δικές τους ανάγκες και απαιτήσεις και γι' αυτό το λόγο και υπερψήφισαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη και καταψήφισαν την άλλη κυβερνητική πρόταση. Επειδή όμως οι κάλπες είναι άδειες, αυτό που λέμε στους πολίτες είναι ότι την ευθύνη που μας έδωσαν στις 21 Μαΐου θα πρέπει να ολοκληρωθεί 25 Ιουνίου και είναι προς όφελός τους να συνεχιστεί αυτή η διακυβέρνηση και θα έχουμε πάρα πολύ χρόνο αυτές τις 4 εβδομάδες να μιλήσουμε πια, επειδή δεν θα είναι τόσο πολύ κουβέντα στις συνεργασίες, αλλά θα είναι στα προγράμματα, να μιλήσουμε και να δούμε πραγματικά γιατί και το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας και η αποτίμηση του κυβερνητικού έργου της Νέας Δημοκρατίας έχουν θετικό πρόσωπο. Ελπίζω να σας φιλοξενήσουμε ξανά. Νομίζω δεν υπάρχουν και περιορισμοί τώρα στις νέες εκλογές. Σε πρώτη φάση υπάρχουν, να ξέρετε, μέχρι να αποφασιστεί. Νομίζω είναι να το αποφασίσει. Ναι, θα το αποφασίσει αρχές της εβδομάδας. Πρέπει να παρατηρήσατε όμως μία έτσι δυνάμει σύγκληση στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Έχουμε βαθιές τομές στα προγράμματα. Είναι δύο προγράμματα τα οποία είναι σε εντελώς αντίθετη κατεύθυνση. Και λογικό είναι. Θα κληθεί ο λαός μας να κάνει τις επιλογές του. Αλλά συμφωνούμε ότι οι κάλπες είναι άδειες και οι πολίτες δεν είναι δεδομένοι. Ωραία. Και συμφωνούμε ότι τις φωνές τις θέλουμε. Βεβαίως. Και νομίζω ήταν ωραία προεκλογική περίοδος. Θα φύγουμε και λίγο από όλο αυτό μόνο. Ποιος κυβερνάει με ποιον, ποιος δεν είναι. Θα είναι πιο καθαρό και θα μιλήσουμε νομίζω, για προγράμματα, για θέσεις, για την επόμενη μέρα, για όλα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Παπά και τον Θάνο Πλεύρη. Πάμε σε πολύ σύντομο διάλειμμα. Επιστρέφουμε.